πάμε στο Φάνη τον Καραμπατσάκη που είναι στο κέντρο της Αθήνας και έχουμε σε εξέλιξη μία πυρκαγιά, στη Φαβιέρου είναι. Α, και επιστρέφουμε φωτιά. Να δούμε τα υπόλοιπα του καύσωνα. Έλα, Φάνη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Μέσα στις δασικές πυρκαγιές έχουμε και τις πυρκαγιές σε κύματα και ακατοίκητα κτίρια, όπως εδώ στη Φαβιέρου και Ακομινάτου, στη Συμβολή, όπου είχαμε πριν 3 ώρα το ξημέρωμα μία νέα πυρκαγιά σε ακατοίκητο κτίριο. Μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Τσατσαρώνης, αντιπύραρχος και επικεφαλής επιχείρησης, διοικητής και του δεύτερου σταθμού Αθηνών. Η επέμβαση ήταν άμεση, θα μπορούσαμε να πούμε. Καλημέρα σας. Περί ώρα 2:57 η υπηρεσία μας ειδοποιήθηκε για πυρκαγιά σε διόροφο ακατοίκητο κτίριο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Υπήρχε άμεση κινητοποίηση με 5 οχήματα και ένα ειδικό όχημα και 15 πυροσβέστες. Μέλημά μας, επειδή ήταν μεγάλη η πυρκαγιά, ήταν να μην επεκταθεί στα όμορα κτίρια. Όπως και αυτό, όπως βλέπετε, έχει κατορθωθεί, έχει γίνει δυνατό. Είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο της κατάσβεσης. Υπάρχει ένα δύσκολο σημείο. Πρόκειται για ατιμόρροπο κτίριο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολη η πρόσβαση εντός. Προσπαθούμε και είμαστε αισιόδοξοι. Στο τέλος θα επιτύχουμε και την τελική κατάσβεση. Είναι δεδομένο πάλι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Έχει επέλθει ήδη κατάρρευση από τις βολές που κάναμε από την οροφή με το ειδικό όχημα. Γι' αυτό και είναι και επικίνδυνη, όπως σας είπα και πριν, η πρόσβαση οποιοδήποτε συναδέλφου εντός. Μάνο, τι με ρώτησες? Λέω ότι έχουμε τσεκάρει. Είναι δεδομένο δεν υπάρχει άνθρωπος μέσα. Δεν υπήρχε άνθρωπος μέσα. Ναι. Είναι δεδομένο, ρωτάει ο Μάνος Ονιχλής, ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος μέσα. Δεδομένο δεν είναι, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ο έλεγχος. Όταν τελειώσει το έργο της κατάσβεσης, το μέτρο του δυνατού και που μας επιτρέπεται, θα γίνει ο έλεγχος που απαιτείται. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν έχει αναφερθεί κάποιο άτομο να είναι εντός. Ναι, ναι. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στο ξημέρωμα τώρα, επειδή μιλάμε για δρόμους οι οποίοι έχουν κυκλοφοριακό φόρτο καθημερινά. Και επειδή μας είπε για κατάρρευση ο αντιπύραρχος, θα κλείσει δρόμος, ξέρει, ή θα πρέπει να κλείσει δρόμος λόγω της κατάρρευσης? Τώρα φαντάζομαι δεν θα το γνωρίζει, αλλά εντάξει, θα το θεωρήσει. Τι κρίνει ο ίδιος? Πιθανόν θα μείνει κλειστός ο δρόμος εδώ μπροστά. Όσο ενεργούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και υπάρχει το αυτοκίνητο της πυροσβεστικής, εδώ σε συνεργασία με τροχεία οι δρόμοι είναι κλειστοί. Ναι. Αλλά και επειδή υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης, ενδεχομένως αυτό θα ειδοποιηθεί ο Δήμος. Άρα περιμένουμε να μας πούν από το Δήμο αν θα κλείσει ο δρόμος αργότερα ή όχι. Τι είναι σημαντικό? Περνάει πολλοί κόσμος καθημερινά από εκεί, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, ειδικά η Ακομινάτου. Ειδικά η Ακομινάτου στο κομμάτι της από τη στη Φαβιέρου. Στη Φαβιέρου, βέβαια. Όπου βέβαια. Είναι μπροστά το κτίριο. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, Φανή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τον αντιπύραρχο, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε λοιπόν. Και για την άμεση.